Στο μέτωπο των τουρκικών προκλήσεων θα περάσουμε τώρα, καθώς απέπλευσε από την Ατάλεια το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα. Την πορεία του ερευνητικού που θα πλεύσει στο Αιγαίο παρακολουθούν με προσοχή οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και ο Μαρίνος Γκασιάμης θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Μαρίνο. Καλησπέρα τώρα. Πράγματι, και ενώ είναι σε εξέλιξη πενταμερής για τη Γενέβη στο Κυπριακό, η Άγκυρα θέλοντας να ερεθίσει την Αθήνα, αλλά κυρίως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις στο εσωτερικό της από τις μεγάλες απώλειες που καταγράφουν οι στρατιωτικές της μονάδες της επιχειρήσης στο βόρειο Ιράκ, στέλνει τον Μπαρμπαρός να πλεύσει στο Αιγαίο, συνοδεία μάλιστα πολεμικού, με προορισμό την Μαύρη Θάλασσα. Αυτή τη στιγμή, τον Μπαρμπαρός βρίσκεται περί τα 21 ναυτικά μίλια νότια του Καστελόριζου και η Τουρκία θέλοντας να προχωρήσει περαιτέρω στις προκλήσεις, ζητά με αφορμή ελληνική άσκηση την αποστρατικοποίηση της Αμοθράκης, του Αεστράτη, της Λίμνου και της Θάσου. Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν την πορεία του Μπαρμπαρός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στη Λέσβο, ενώ ο αρχηγός του στρατού Ξηράς στη Χίο. Να σας ευχαριστήσουμε, Μαρίνο. Ξεκίνησε λοιπόν και επίσημα σήμερα η άτυπη πενταμερή σύνοδο στη Γενέβη για το Κυπριακό, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας, καθώς και της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής πλευράς. Σύνδεση με τον Γιάννη Μούτσο. Γιάννη, έχουμε μία μικρή αλλαγή σχεδίων στις συναντήσεις που είχαν αρχικά προγραμματιστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έχουμε μία μικρή αλλαγή σχεδίων σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι συναντήσεις του κυρίου Κουτέρε, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση με την Ολομέλεια. Δηλαδή, όλες οι πλευρές συναντώνται πλέον με τον Γενικό Γραμματέα. Αμέσως μετά θα υπάρξουν διμερείς συναντήσεις του κυρίου Κουντέρες με την κάθε πλευρά και θεωρητικά μετά θα υπήρχε ακόμη μια συνάντηση με την Ολομέλεια, κάτι το οποίο φαίνεται όμως ότι δεν θα γίνει. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα δείπνο το βράδυ. Να πάμε όμως λίγο πιο πίσω και να δούμε τι ακριβώς συνέβη εχθές όταν ο κύριος Δένδιας λοιπόν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, αλλά και τον ομολογό του, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χριστοδουλίδη, και δήλωσε για μία ακόμη φορά τη στήριξη της Ελλάδος σε ό,τι αφορά την λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, του ΟΗΕ. Να πούμε όμως ότι υπήρξε και μία συνάντηση με τον κύριο Γκέιρ Πέντερσεν, ο οποίος είναι ο απεσταλμένος του Γενικού, συγγνώμη, των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της Συρίας. Και εκεί βεβαίως ο κύριος Δένδιας τόνισε τον παρεμβατικό ρόλο που έχει η Τουρκία στο θέμα της Συρίας. Και είχαμε και μία απουσία που θέλει. Ναι. Ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι είναι απούσα. Υπάρχουν κάποιοι παρατηρητές οι οποίοι όμως δεν παραβρίσκονται στις συνομιλίες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.